Να χαιρετήσω και εγώ με την παρουσία σας σήμερα στην πολύ σημαντική μερίδα της κομματικής οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ και να ξεκινήσω με κάτι εκτός κειμένου. Όταν λέγεσαι Πελετίδης Κώστας και είσαι δήμαρχος της Πάτρας και φτιάχνεις το νότιο πάρκο της πόλης, σε πάνε στο δικαστήριο στις 1 του Απρίλη γιατί αγωνίζεσαι μαζί με τους δημότες σου για κάτι που είναι πράσινο και υγεία για το λαό. Όταν λέγεσαι Παπαδήμας, Μπουραήμης και Παππούς και είσαι δήμαρχος της Φυλής και λες ναι σε όλες τις επεκτάσεις κομματερές και παίρνεις τα αντισταθμιστικά ωφέλη πεθαίνοντας το λαό της περιοχής, είσαι ο καλύτερος δήμαρχος της Δυτικής Αττικής. Έσχος! Έσχος! Φίλες και φίλοι, ο σύντροφος Γιάννης Πρωτούλης ανέδειξε με την ομιλία του το συνολικό αντιλαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα με χαρακτηριστικές αναφορές και στην περίπτωση της Αττικής, αποκαλύπτοντας παράλληλα και τις σοβαρές ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής και ταυτόχρονα της διοίκησης του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, του ΕΣΔΝΑ δηλαδή, για την αφόρητη κατάσταση που βιώνουμε εδώ, στα Ανολιώσια, στη Φυλή, στο Ζεφύρι, αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Κατάσταση που μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, καθώς μεγαλώνει και ο όγκος των σκουπιδιών που συσσωρεύονται. Μαζί με αυτά πληθαίνουν και οι τοξικοί ρήποι που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα, καθώς και τα επικίνδυνα στραγγίσματα που ρυπαίνουν υπόγεια και επιφανειακά νερά, μαζί μολύνουν και το έδαφος. Σε αυτά προστίδονται και οι επιπτώσεις από την ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων, δηλαδή της χωματερής, του εργοστασίου ανακύκλωσης, του αποτεφρωτήρα των νοσοκομειακών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων, χωρίς να λογαριάσουμε επιπρόσθετα σε όλα αυτά και την τεράστια ποσότητα επικίνδυνων αέριων ρήπων από τις υπόλοιπες βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Θριασίου. Πρόκειται για προβλήματα που κανείς πια δεν αρνείται και οι ευθύνες για αυτά βαραίνουν κύρια το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου, δηλαδή τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τους αιρετούς των κομμάτων αυτών στην τοπική διοίκηση, δηλαδή στις περιφέρειες και στους δήμους, στο πλαίσιο του γενικότερου αντιλαϊκού σχεδιασμού και πρακτική τους στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, εξακολουθούν να θεωρούν και να χειρίζονται το χώρο της Φυλής ως αποκλειστικό χώρο για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής και όχι μόνο της Αττικής, όπως αναφέρθηκε. Μπορεί να περισσεύουν τώρα τα λόγια συμπάθειας προς τον εργατόκοσμο της Φυλής και του Θριασίου, οι όρκοι δηλαδή και οι υποσχέσεις για το κλείσιμο της χωματερής και για την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, αλλά αυτό που περισσεύουν είναι μόνο τα λόγια. Γιατί από την άλλη μεριά περισσεύουν και οι σχεδιασμοί και οι πράξεις εναντίον των κατοίκων της περιοχής. Ανάμεσα σε αυτούς τους σχεδιασμούς, στην πρώτη θέση κατέχει το ΠΕΣΔΑ Αττικής, δηλαδή το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής, που είναι κομμένο και ραμμένο στο πλαίσιο του Αντιδραστικού Εθνικού Σχεδιασμού, βάσει φυσικά και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΚΚΕ, πολύ πριν την οριστική του έγκριση, έχει αποκαλύψει το βαθιά αντιλαϊκό του χαρακτήρα στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης κριτικής του, αναδεικνύοντας ένα προς ένα τους αντιλαϊκούς στόχους που σηματοδοτούν για ακόμα μία 25ετία σε βάρος της περιοχής μας, αλλά και ευρύτερα της Αττικής, τα χαρακτηριστικά αυτά. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα εξής. Πρώτον, στις προτεραιότητες του ΠΕΣΔΑ παραμένει η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου. Όλα και όλα, τα πάντα για το κεφάλαιο. Δεύτερο, δεν υπάρχει ουσιαστικό σχεδιασμός για τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων, πολύ περισσότερο των επικίνδυνων αποβλήτων, παρά μόνο γενικόλογες αναφορές, ενώ η λήψη ουσιαστικών μέτρων με συγκεκριμένα δίκτυα και υποδομές παραπέμπεται για το μέλλον. Τρίτο, προκειμένου να διασφαλιστούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που θα επενδύσουν στις κεντρικές και αποκεντρωμένες υποδομές και στα δίκτυα διαχείρισης, καταγράφεται και στο ΠΕΣΔΑ η παραπέρα επίθεση στο εισόδημα της λαϊκής οικογένειας μέσω διαφόρων οικονομικών εργαλείων, όπως είναι το χαράτσι ταφής, το σύστημα πληρών όσο πετάω και άλλοι περιβαλλοντικοί φόροι. Προβλέπεται η δυνατότητα σε κινσέπ
να ασκούν διαλογή στην πηγή, ενώ επίσης και περιβαλλοντικές ΜΚΟ να εξακολουθούν να έχουν ρόλο με το αζημίωτο φυσικά. Έτσι υλοποιείται η ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα. Πέμπτον, ενισχύεται και ο ρόλος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ανώνυμης εταιρείας δηλαδή, για τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, που είναι δημοτικά απόβλητα με κατοχύρωση ακόμα και της εμπλοκής τους στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Έκτο, προκειμένου να εξαπατήσουν τον κόσμο, προβλέπεται στο ΠΕΣΔΑ ο μηδενισμός των σύμμικτων αποβλήτων που οδηγούνται απευθείας σε χυτά. Και ακόμα χειρότερα, τα υπολείμματα των μονάδων ανακύκλωσης, των προδιαλεγμένων αποβλήτων, δεν θα οδηγούνται σε χυτή, αλλά στις μονάδες επεξεργασίας σύμμικτων αποβλήτων. Αυτό είναι ένα ακόμα μέτρο για να εξασφαλιστούν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη στο κεφάλαιο, μια που οι μονάδες αυτές θα πληρώνονται με τον τόνο των σκουπιδιών που θα δέχονται. Όσο περισσότεροι τόνοι, τόσο περισσότερα θα είναι και τα κέρδη τους. Έβδομο, αποφασίζεται οριστικά ο χυτά γραμματικού να λειτουργήσει ως χυτή της Βορειοανατολικής Αττικής σε θέση απαράδεκτη από κάθε άποψη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Δούρου, προσπαθώντας να φέρει σε αντιπαράθεση τα λαϊκά στρώματα στις δύο περιοχές, δηλαδή στην περιοχή της Φυλής και στην περιοχή του Γραμματικού, φτάνει μέχρι το σημείο να λέει ότι το κλείσιμο του χυτά Φυλής, του 1,7 εκατομμυρίων τόνων το χρόνο, εξαρτάται από τη λειτουργία του χυτή Γραμματικού, όπου θα οδηγούνται μόνο 23.000 τόνοι το χρόνο, δηλαδή μόλις το 1,5% αυτού της χωματερής της Φυλής. Πράγματι, μερικές φορές το θράσος ορισμένων ξεπερνάει τα όρια. Όγδο, νεκρανασταίνεται η περιβόητη τροπολογία της Βάσους Παπανδρέου από το 2003 και επικαιροποιείται ύστερα από 15 χρόνια με μια απλή μονοκονδυλιά για την καταλληλότητα της θέσης Μελετάνη στη Μάνδρα, χωρίς να πάρθει υπόψη ότι χάρη στην προϋπάρχουσα φυσική της αναδάσωση, η περιοχή αυτή πλέον έχει μετατραπεί σε πυκνό δάσος. Ακόμα και αυτό είναι έτοιμο να το καταστρέψουν, όπως αναφέρθηκε και από άλλους ομιλητές, και στο Γραμματικό καταστράφηκε δάσος για να περάσει ο δρόμος και να φτάσει μέχρι τη Χωματερή. Ακόμα ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και το αποκατεστημένο πλέον λατομείο Κυριακού στο Κοροπή. Τα παραπάνω τα σημειώνουμε με ιδιαίτερη έμφαση, καθώς σε ραδιοφωνική τη συνέντευξη Ιδούρου στις αρχές αυτού του μήνα δήλωσε ότι οι χωροθετήσεις για τους χυτοί είναι θέμα ημερών. Όπως είπε, έχουν να κάνουν με μια σειρά τροπολογιών που έχει δρομολογήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος. Και αν έτσι έχουν τα πράγματα για την Αττική συνολικά, για το Θριάσιο και τη Δυτική Αθήνα, οι προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ είναι ακόμα χειρότερες. Γιατί, πρώτον, αντί να υπάρξει συγκεκριμένο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο του χυτά Φυλής, όπως διαβεβαίωνε ο Ιδούρου μέχρι και τους πρώτους μήνες της θητείας της στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το ΠΕΣΔΑ παρατείνει επαόριστο τη λειτουργία του χυτά, συναρτώντας το κλείσιμό του με την κατασκευή και λειτουργία των υποδομών που προβλέπει το ΠΕΣΔΑ και που σύμφωνα με αυτό θα έπρεπε ήδη να λειτουργούν. Δεύτερο, και να λειτουργήσουν οι υποδομές όμως, το ΠΕΣΔΑ καταδικάζει και πάλι την περιοχή μας. Και αυτό γιατί έχουν βάλει στο μάτι, όπως αναφέρθηκε το λατομείο Μουσαμά, να δέχεται εφόρου ζωής για πολλά χρόνια, ισαΐ δηλαδή για πάντα, το 60% των σκουπιδιών που θα θάβονται στην Αττική. Με ένθερμο συνεργό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που στην περίπτωση αυτή έσπευσε να συγχαρεί και να βαφτίσει ως ανάκτηση το θάψιμο των σκουπιδιών σε ένα χώρο χαρακτηρισμένο από το ίδιο το αστικό κράτος ως περιοχή απολύτου προστασίας. Τρίτο, εδραιώνεται ο αποτεφρωτήρας των νοσοκομιακών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων και με αυξημένη μάλιστα υποδοχή φορτίων, καθώς και με την τροποποίηση των περιβαλλοντικών του όρων, δέχεται ήδη και άλλα τοξικά απόβλητα. Και επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη, στις αρχές του περασμένου Φλεβάρι, στις 2 Φλεβάρι νομίζω ακριβώς, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΝΑ, πέρα από την έγκριση για τρίχρονη παράταση της λειτουργίας του αποτεφρωτήρα, δέχτηκε να ανοίξει κουβέντα με τον όμιλο Μπόμπολα Ζαβιτσάνου, που τον διαχειρίζεται για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η γκάμα του, να καίει δηλαδή και άλλα πράγματα. Την απόφαση στην Εκτελεστική Επιτροπή, να γνωρίζει και ο κόσμος, την ψήφισαν τόσο ο Παππούς, νυν δήμαρχος Φυλής, υποστηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, όσο και ο Μπουραήμης,
πρώην δήμαρχος Φυλής, υποστηριζόμενος από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η Μπιζά, αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, εκλεγμένη με το ΣΥΡΙΖΑ. Τέταρτον, επεκτείνεται το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης, με την παραγωγική του ικανότητα να εκτινάσεται στους 412 πλέον τόνους ανά έτος, 317 τόνοι σύμμικτων αποβλήτων, συν άλλοι 95 τόνοι βιοαποβλήτων. Πέμπτο, όσο και αν ψάξει κανείς μέσα στο ΠΕΣΔΑ, δεν θα βρει καμία συγκεκριμένη δράση για την περιβαλλοντική αποκατάσταση ευρύτερης περιοχής από τις ανεξέλεγκτες απορρίψεις ιδιωτικών αποβλήτων που έχουν διασπαρεί κατά καιρού στην περιοχή. Ακόμα και τα επικίνδυνα τοξικά αποκαίδια από τη φωτιά του κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών στον Ασπρόπυργο, ακόμα και αυτά παραμένουν επί χρόνια στα ζήτητα, συνεχίζοντας την υπογόνο δράση τους. Έκτο, και πάνω σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί και η πολιτική της διοίκησης Δούρου και των παρατρεχάμενων παρατάξεων, να προωθεί η εγκατάσταση και επέκταση πλήθους μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κύρια των λεγόμενων ειδικών ρευμάτων, όπως παραδείγματος χάρη μπαταριών αυτοκινήτων και μηχανημάτων, καμένα λάδια κινητήρων, λιγμένα εκρηκτικά, τοξικά υπολείμματα επεξεργασίας αχρήστων οχημάτων, ψυγείων και άλλα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτά απεργάζεται η αστική τάξη σε βάρος εργατικής τάξης και όλων των λαϊκών στρωμάτων της χώρας, της Αττικής, της περιοχής μας. Και αυτή τη δουλειά της κάνει βέβαια. Εμείς όμως θα κάνουμε τη δική μας. Θα προβάλλουμε δηλαδή μια μαζική οργανωμένη αντίσταση σε όλα αυτά, προβάλλοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διεκδίκησης και πάλης. Το ΚΚΕ καλεί σε ένα τέτοιο αγώνα με συγκεκριμένους στόχους, πέρα για πέρα ρεαλιστικούς, γιατί αφορούν το περιβάλλον που ζούμε, την υγεία όλων μας, την ίδια μας τη ζωή, όπως έδειξαν και τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας και δείχνουν ότι οι νεοπλασίες στη Δυτική Αττική και στη Δυτική Αθήνα αυξήθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια κατά 32%, όταν σε όλη την υπόλοιπη Αττική αυξήθηκαν μόνο κατά 10%. Η ρεαλιστική και άμεση στόχη ενός τέτοιου αγώνα μπορεί να είναι η εξής. Πρώτον, να κλείσει άμεσα ο Χιτά Φυλής, με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα έργων που ειδικά αυτά θα υλοποιηθούν με εθνικούς δημόσιους πόρους, μακριά από τις χρονοβόρες διαδικασίες των κοινοτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Να αρχίσουν από τώρα τα έργα τελικής περιβαλλοντικής αποκατάστασης των τελειωμένων πρανών που έχουν υποστεί τη δέουσα σταθεροποίηση με τις αντίστοιχες φυσικές καθιζήσεις. Δεύτερον, να αναλάβει η κυβέρνηση την ευθύνη της άμεσης χωροθέτησης των μονάδων διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται με διαλογή στην πηγή και των μονάδων κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων, αναλαμβάνοντας και το κόστος κατασκευής τους. Το ίδιο να γίνει και για τους απαραίτητους χιτά ή χιτή και πάντα με κριτήριο την ποιότητα ζωής του λαού. Να αποκλειστεί από τις σκέψεις της κυβέρνησης η δημιουργία χιτά ή χιτή σε Μουσαμά, Μελετάνη και Λατομείο Κυριακού. Τρίτο, για τις όποιες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων απαιτηθούν, να ισχύσουν και εδώ τα παραπάνω, δηλαδή η υλοποίησή τους από τους εθνικούς δημόσιους πόρους και με κριτήριο την ποιότητα ζωής του λαού. Τέταρτο, ταυτόχρονα να γίνει άμεσα μαζική προμήθεια από την περιφέρεια με κρατικούς πόρους όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την χωρίς καθυστερήσεις έναρξη από τους Δήμους και σε πλήρη κλίμακα των προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων. Πέμπτον, να μην λειτουργήσει ο χιτή γραμματικού, να μελετηθούν χρήσεις του κυρίως έργου, αλλά και των συνοδών έργων, με κριτήριο την κάλυψη αναγκών αναψυχής, πολιτισμού, μαζικού αθλητισμού και άλλων των λαϊκών στρωμάτων της ευρύτερης περιοχής. Έκτο, δεν πρέπει να αποκλείεται η αναζήτηση χώρου σε εκτός Αττικής περιοχές, στο πλαίσιο μιας διαπεριφερειακής αμοιβαίας και υποφελούς συνεργασίας, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Αττική, ενώ καλύπτει εδαφικά μόνο το 3,5% της χώρας, φιλοξενεί το 35% του πληθυσμού και αντίστοιχα ποσοστά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε διοικητικές υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες που αναφέρονται σε όλη την επικράτεια. Έτσι, οι εγκαταστάσεις που προσφέρονται για την υποδοχή χιτά ή χιτή, εύλογο είναι να μην επαρκούν
για την υποδοχή όλων των απαιτούμενων εγκαταστάσεων. 7. Να μετεγκατασταθεί σε ασφαλή θέση ο αποτεφρωτήρας και μέχρι τότε να καίει αποκλειστικά μόνο τα επικίνδυνα απόβλητα των υγειονομικών μονάδων. 8. Καμία σκέψη για αύξηση της δυναμικότητας του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Αντίθετα, στο βαθμό που θα προχωράει η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, θα πρέπει να μειώνεται και η παραγωγή του. 9. Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. 10. Να απαγορευτεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείριση των αποβλήτων, πολύ περισσότερο των επικίνδυνων αποβλήτων στην περιοχή του Θριασίου. 11. Να δίνονται κάθε φορά στη δημοσιότητα τα τεύχη της επιδημιολογικής μελέτης που υποβάλλονται στον έδρυνα. 12. Να μην μετατοπιστούν τα βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Να πληρώσει τελικά το μεγάλο κεφάλαιο με πρόσθετη φορολογία. 13. Να σταματήσει η ομοιρία των εργαζομένων στο Δήμο Φιλής με τα περιβόητα αντισταθμιστικά ωφέλη από τη λειτουργία της χωματερής. Για όσο διάστημα παραμένει η χωματερή και οι υπόλοιπες μονάδες στο συγκεκριμένο χώρο, η υποβάθμιση του Δήμου να αναγνωριστεί με συγκεκριμένες παρεμβάσεις του κράτους που θα αναβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον και θα προωθούν κατά προτεραιότητα τεχνικές υποδομές κοινωνικού χαρακτήρα όπως παραδείγματος χάρη αποχετευτικό, αντιπλημμυρικά, αντισεισμική θωράκιση, σχολικά κτίρια, παιδική σταθμή, παιδικές χαρές, ηλεκτροφωτισμός δρόμων, υποδομές πολιτισμού και μαζικού αθλητισμού. Χωροταξικού χαρακτήρα παροχές, όπως ένταξη στο σχέδιο δομημένων περιοχών, διάνοιξη δρόμων, εξασφάλιση ελεύθερων χώρων. Απαραίτητος φυσικά όρος είναι η εξασφάλιση μόνιμης εργασίας με πλήρη δικαιώματα σε όλους όσους εργάζονται στο Δήμο, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους. Προβάλλοντας τους παραπάνω στόχους, θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε ότι το ΚΚΕ δεν πάβει παράλληλα να διακηρύσει ότι, όπως σε όλα τα άλλα προβλήματα που πλήττουν την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, έτσι και στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ολοκληρωμένη και διαρκή λύση με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης με εργατική εξουσία. Θεωρούμε τέλος αναγκαίο να επισημάνουμε ότι πιο δυναμική και αποτελεσματική θα είναι η πάλη του λαού για να γίνουν πραγματικότητα οι παραπάνω στόχοι που αναφέρθηκαν, όσο περισσότερες είναι οι αγωνιστικές δημοτικές αρχές που θα εκλεγούν με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης στην περιφέρεια και στους δήμους της Δυτικής Αττικής, της Δυτικής Αθήνας και γενικότερα της Αττικής στις ερχόμενες εκλογές του Μάη, όσο πιο ισχυρό είναι το ΚΚΕ στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, όσο πιο ισχυρό είναι το ΚΚΕ στο λαό και στο εργατικό κίνημα. Ευχαριστώ.